Με θετικά λόγια περιγράφουν την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου οι ελευθεροί επαγγελματίε στον εμπορικό κλάδο. Εμπόροι και καταναλωτέ οφείλουν να τηρούν τα μέτρα τη κυβέρνηση προκειμένου να διατηρήσουν τη λειτουργία του για μεγάλο διάστημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε. Ε, με υπευθυνότητα προσπαθούμε όλοι, το υπερθυμίζουμε και στους πελάτες μας, να τηρούμε αποστάσεις, να φοράμε τις μάσκες μας. Ε, συνέχεια χέρια όσοι μπαίνουν, όσοι βγαίνουν. Ε, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν κάρτα, είναι η αλήθεια, για να μην ερχόμαστε σε επαφή με χρήματα. Εντάξει, και αρκετοί έχουν μετρητά, αλλά είμαστε συνέχεια στην απολύμανση. Ε, το ωράριο λίγο έχει αλλάξει και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τα απογεύματα πια ανοίγουμε στι 5 και κλείνουμε στι 8. Είναι απόφαση του εμπορικού συλλόγου, γιατί πρέπει να προλάβουμε να επιστρέψουμε στα σπίτια μα μέχρι την απαγόρευση τη κυκλοφορία στι 9. Και η αλήθεια είναι δεν το πολύ γνωρίζει ο κόσμο. Κατεβήκαν την Τρίτη το απόγευμα και έμπαιναν μέσα στι 8.30 ώρα ήθελαν να ψωνίσουν. Λογικό είναι, αλλά λογικό είναι ότι θέλει ο καταστηματάρχης και ο καταστηματάρχη και πάλι να φύγουν κάποια ώρα για να επιστρέψουν έγκαιρο στα σπίτια του. Ε, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 με 2, όπω ήταν και πριν. Οι έμποροι πρέπει να καταφέρουν να αποκομίσουν οικονομικό όφελο μετά από ένα παρατεταμένο λουκέτο το οποίο μάτωσε το ταμείο του και απειλεί ευθέω τη μελλοντική επιβίωσή του. Μπορεί οι μήνε που παράσαμε ήταν αρκετά δύσκολοι, ιδιαίτερα για εσά, στον εμπορικό κόσμο. Ε, Παρ' όλα αυτά, εσεί μπήκατε στη διαδικασία να ανανεώσετε τον εξοπλισμό, τα προϊόντα, θέλετε τα έπιπλα στον είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμο έχει να δει κάτι καινούριο, δεν μένει στα παλιά. Ναι, βέβαια, δεν σταματήσαμε. Ε, έχουμε φέρει πολλά καινούρια έπιπλα, πολυθρόνε, τραπεζαρίε, ντουλάπε, είδη διακόσμηση. Τώρα που έφυγαν και τα Χριστουγεννιάτικα και μα φαίνεται άδειο το σπίτι μα. Ε, προσπαθούμε συνεχώς, οι παραγγελίες δεν σταμάτησαν, λίγο μειώθηκαν ίσως στη διάρκεια της καραντίνας, αλλά τώρα συνεχίζουμε πάλι όσο πιο δυναμικά μπορούμε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο. Για να γίνει η μετακίνηση θα πρέπει να στέλνετε SMS στο γνωστό 13033 με την επιλογή 2, μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, supermarket, mini market ή με το έντυπο βεβαίωσης κίνησης με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης. Και για όσου δεν επιθυμούν τη διαζώση εξυπηρέτηση, υπάρχει πάντο ηλεκτρονικό τρόπο. Τώρα, για όσου δεν θέλουν, είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί δεν επιθυμούν να κατέβουν στην αγορά, διαδικτυακά μπορείτε να του εξυπηρετήσετε. Ναι, βέβαια μπορούμε. Ε, έτσι όπω είχε γίνει και στη διάρκεια τη καραντίνα και με διανομέ στο σπίτι. Ε, Τηλεφωνικά άλλοι έχουν τη δυνατότητα να τα δουν στον υπολογιστή τους, σε κάποιου θέλουμε φωτογραφίες στο κινητό. Ε, με καλή συνεννόηση και κατανόηση ε, όλα όλα γίνονται. Και ο κάποιος που δεν θέλει να βγει από το σπίτι του σίγουρα θα μπορέσει να ψωνίσει και πληρωμή να την κάνει επιτόπου στο σπίτι.